Ήρθε η αντίδραση στο καλύτερο σημείο, σήμερα 2-0. Ναι, υπήρχαν 2-3 μέρες βασικά, λίγο δύσκολες. Συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω, είπαμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Και αυτό κάναμε σήμερα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πιστεύεις ότι τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη ήταν αυτά που έπαιξαν ρόλο σήμερα στην αλλαγή της ομάδας προς το καλύτερο? Σίγουρα μας βοήθησε πολύ αυτή η ομιλία. Ξέρουμε ότι δίνει τα πάντα για την ομάδα ο πρόεδρός μας, όπως και εμείς δίνουμε τα πάντα για την ομάδα. Και πραγματικά το βγάλαμε στο γήπεδο σήμερα αυτό. Και όπως είπα και πριν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Είπατε ότι τα παιχνίδια που απομένουν στο πρωτάθλημα είναι ο στόχος να τα πάρετε όλα για να είστε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Αυτό είναι εφικτό. Σίγουρα είναι εφικτό, αλλά δεν θέλουμε να κοιτάμε μακριά. Κοιτάμε το μάτι της Κυριακής. Θα γυρίσουμε πρώτα τον Όφη και μετά έναν τα μάτς. Το 2-0 σας έδωσε επιτελικά, πιστεύεις? Όχι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ακόμα ένα μάτς μέσα στο ΆΚΑ. Πρέπει να πάμε και σε ένα 0-0 το σκορ, γιατί κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια. Και εμείς είχαμε χάσει 2-0 πριν 3 χρόνια μέσα στο λεωφόρο, αλλά ήρθαμε εδώ και το γυρίσαμε. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ συγκεντρωμένοι για να καθαρίσουμε την πρόκριση. Γιατί υπάρχει πέναλτι, θεωρείς ότι σε μπήκε ή μπήκε μπάλα? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να βάλω γκολ σε εκείνη τη φάση και νιώθω ένα γκρέμισμα. Και είδα και το βίντεο μέσα ότι όντως υπάρχει και επαφή και στο γόντο και με το χέρι με σμπρώχνει. Οπότε για μένα είναι καθαρό πέναλτι.